Θα πω καταρχήν ότι σε μια χρονιά που η αγορά μας πήγε καλά, είχε σημαντική ανάπτυξη, πρέπει να θυμόμαστε ότι πέρασε τα 5 δις, 5,3 κάναμε πέρσι, 15 χρόνια μετά τα 5,9 του 2009. Πήρε 15 χρόνια σε αυτή την αγορά να επανέλθει μετά την κρίση. Κάτι μας λέει αυτό, αλλά αυτό το λέμε με χαρά, εν πάση περιπτώσει, ξαναπεράσαμε αυτό το όριο, σε μια χρονιά που κάναμε κατεξοχήν τη δουλειά μας. Πληρώσαμε μισό δις στις φυσικές καταστροφές, το πληρώσαμε αμέσως, κάναμε το καθήκον μας. Σε μια κοινωνία που δυστυχώς παραμένει ανασφάλιστη, αλλά να σημειώσουμε ότι γίνανε πράγματα. Έγινε ο Έμφυα, επιτέλους, τον οποίο τώρα γίνονται με λεπτομέρεια, τέλος πάντων, απολαμβάνουμε αυτή την έκπτωση. Λύθηκε το θέμα της ανισότητας αυτής παράλογης φορολόγησης, διαφοράς φορολόγησης μεταξύ ταμείων και ομαδικών. Ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων. Πιστεύουμε να κατέβει αυτό το όριο στο 1 εκατομμύριο τζίρο από τα 2 εκατομμύρια και άλλα πολλά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι παρότι είναι δύσκολος ο δρόμος και είμαστε, όπως έλεγε και το σημερινό συνέδριο, με επικίνδυνα μεγάλο κενό προστασίας. Ο πρόεδρος του Insurance Europe υπογράμμισε ότι το κενό προστασίας είναι σε όλη την Ευρώπη, πόσο μάλλον σε εμάς. Και ήταν πολύ σημαντικό ότι και ο διοικητής Travelers Ελλάδος είπε ότι χρειαζόμαστε ένα amortisseur, ένα buffer, όπως το λένε στα αγγλικά, και η ασφάλεια είναι κατεξοχήν το buffer για την οικονομία, για την κοινωνία, για την οικογένεια τελικά. Νομίζω το μήνυμα πέρασε, η αγορά είναι εδώ, είναι πολύ δυνατή. Έχουμε 175% solvency ratio μετά τις φωτιές του καλοκαιριού, μετά τον Ντάνιελ. Αυτό κάτι λέει. Το μήνυμα της ασφάλισης πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να το διαδίδουμε στην κοινωνία. Μην μπερδευόμαστε. Εκεί που οι κίνδυνοι είναι πέραν των δυνάμεων της αγοράς, οποιασδήποτε αγοράς, θα κάνουμε και έχουμε προτάσεις, το δήλωσα άλλωστε, έτοιμες για την κυβέρνηση, σε συνεργασία με την παγκόσμια αντασφαλιστική αγορά, προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να καλύψουμε τους κινδύνους που με τις φυσικές καταστροφές υπερβαίνουν. Αλλά μην μπερδευτούμε, είμαστε 15% των κατοικιών ασφαλισμένοι, καπάστη υπάρχει να ασφαλίσουμε πολύ κόσμο. Είμαστε σε πολύ στενή συζήτηση με την κυβέρνηση για το πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτή τη ζήτηση. Η ασφαλής υγείας ιδιωτικά συμπληρωματικά προς τον κρατικό τομέα είναι το προϊόν με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Πρέπει να αρθούν τα αντικίνητρα. Έχουμε 15% φόρο ασφαλίστρων, έχουμε ΦΠΑ στους λογαριασμούς που πληρώνουμε στα νοσοκομεία. Από εκεί πέρα έχουμε και μία αγορά η οποία είναι καθαρά ολιγοπωλιακή και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε λύση εκεί.